σειρά υποθέσεις απάτης. Πάμε τώρα να δούμε πώς αυτή η υπόθεση από το Μοσχάτο φτάνει μέχρι και τον Βόλο. Μαζί μας εδώ για να μας ενημερώσει σχετικά ο δικηγόρος του Βόλου, ο κύριος Σπύρος Δεσύλλας. Κύριε Δεσύλλα, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ για να μας ενημερώσετε τι γίνεται πίσω από αυτή την ιστορία, διότι γνωρίζουμε ότι είστε δικηγόρος ενός εκ των θυμάτων μιας μεγάλης απάτης που, όπως όλα δείχνουν, έχει στηθεί πίσω από το πρόσωπο του 50χρονου που έχει δολοφονηθεί. Ακριβώς. Εμείς βέβαια, ο Βολιώτης επιχειρηματίας, ο οποίος έπεσε στα δίχτυα της απάτης, έχει σχέση με τα αυτοκίνητα leasing που διαχειριζόταν, όχι με τις υπόλοιπες εκφάσεις υπόθεσης, οι οποίες έχουν κάνει με επενδυτικά πλάνα, επενδύσεις, πετρελοειδή και τέτοια αντικείμενα. Ναι, γιατί είναι μια απάτη που έχει έτσι διάφορα μέρη. Ακριβώς. Σωστά, και διάφορους τομείς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στους οποίους θα μπορούσαν οι εγκέφαλοι αυτής της πολύ μεγάλης απάτης να εμπλέξουν θύματα, φυσικά σε ολόκληρη τη χώρα. Ακριβώς. Μα και αυτό κάνουν ακριβώς. Ο πελάτης μου είναι επιχειρηματίας. Τον είχαν προσεγγίσει από την Αθήνα, διότι τις επιχειρήσεις του χρειάζεται αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις. Έτσι λοιπόν, μιλάμε πάντα για πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλης αξίας. Τον είχαν προσεγγίσει. Του είχαν κάνει μια αρκετά δελεαστική προσφορά leasing, δείχνοντάς του παράλληλα όλα τα νομοποιητικά έγγραφα. Έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό της τάξης των 26.700 ευρώ, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διεκδικήσουμε μέσα από τα ελληνικά δικαστήρια. Το αυτοκίνητο βέβαια δεν ήρθε ποτέ, δίνοντάς του κάποιες δικαιολογίες, και ήταν μόνο το ένα μέρος της απάντησης, όπως λέτε και εσείς. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι ο επιχειρηματίας στο Βόλο, δικός σας πελάτης, κατανόησε ότι έπεσε θύμα μιας απάτης πριν συμβεί έτσι αυτό το τραγικό περιστατικό στο Μοσχάτο. Σωστά. Το Σάββατο το βράδυ είχαμε κάποιες πληροφορίες από την Αθήνα ότι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της απάτης. Την Κυριακή το απόγευμα επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες και έτσι μεταβήκαμε αμέσως στο Τμήμα Ασφαλείας Βόλου, όπου εκεί και καταθέσαμε και μήνυση για απάτη για το συγκεκριμένο πλέον, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή. Κινώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, τόσο και για το αυτοκίνητο που είχε στην κατοχή του, που δεν ήταν βέβαια αυτό που περίμενε, όσο και για τις αστικές αξιώσεις που έχει για τα χρήματα τα οποία έχει καταβάλει. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είναι ο μοναδικός στο Βόλο που έχει εξαπατηθεί στο πλαίσιο πάντα της ίδιας κομπίνας. Επιβεβαιώνεται αυτές τις πληροφορίες. Ακριβώς. Έχουν έρθει στην αντίληψή μου άλλοι δύο, αν δεν κάνω λάθος, ένας που γνώριζα, υπάρχει κι άλλος ένας. Γενικά η απάτη με τα αυτοκίνητα στην οποία έχει υποπέσει και ο πελάτης μου αφορά 190 αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα, πολυτελείας. Μάλιστα. Επομένως, στο Βόλο, μόνο για το Βόλο, μιλάμε για τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Δύο με τρεις, από ό,τι έμαθα σήμερα, μένει να επιβεβαιωθεί. Τουλάχιστον εγώ ξέρω δύο επιβεβαιωμένες. Η έρευνα, πάντως, η αστυνομική, και είναι φυσικό, είναι ανοιχτή και προς κάθε κατεύθυνση, έτσι. Και φυσικά διαδοχικά έρχονται τις τελευταίες ώρες και πολλές νεότερες πληροφορίες γύρω από αυτή την υπόθεση. Δεν φαίνεται να είναι καθόλου απλή. Ερευνάται φυσικά και η συμμετοχή κι άλλων στην ίδια κομπίνα. Ακριβώς, γιατί και εμείς τα στοιχεία που καταφέραμε να συλλέξουμε το Σάββατο το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα που μεταβήκαμε στο αστυνομικό τμήμα ήταν συγκεκριμένα. Εμπλέκονται πολλές εταιρείες leasing αυτοκινήτων που είχαν μεταβιβάσει δόση για διαχείριση τέλος πάντων στον Θανόντα και πολλές διαδικασίες οι οποίες ακόμα δεν τις γνωρίζουμε και εμείς που μπορεί να έχουν εξελιχθεί και να έχουν συμβεί μέσω πολλών εταιριών που μπορεί να είναι και παρακλάδια. Μάλιστα. Πάντως όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο Βόλο, ενδεχομένως και άλλοι που είχαν συναντήσει, είχαν συνομιλήσει τον 50χρονο λογιστή επενδυτή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, φανταζόμαστε ότι θα έπαθαν ένα σοκ από τις φωτογραφίες χθες που είδαν το φως της δημοσιότητας και όλα όσα στοιχεία
δημοσιοποιήθηκαν αρχικά περί αυτοκτονίας και τελικά περί ανθρωποκτονίας. Φανταζόμαστε το σοκ που θα έχουν υποστεί. Πολύ σωστά, διότι εμείς από το Σάββατο προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Προσπαθήσαμε να δούμε στοιχεία. Ο πελάτης μου τον είχε συναντήσει και από κοντά. Είχε επισκεφθεί την επιχείρησή του πριν προβεί στη συμφωνία και είχε και κάποια επικοινωνία αρκετά συχνή από τον Ιούνιο που άρχισε να επενδύει τα χρήματά του μέχρι σήμερα. Και δυστυχώς ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη και όντως, όπως το λέτε, ήταν σε σοκ. Τι ήταν εκείνο που τον έκανε λίγο νωρίτερα από όλα αυτά που περιγράφουμε να καταλάβει ότι τελικά είχε πέσει θύμα απάτης και ότι έχανε στην ουσία ένα μεγάλο χρηματικό ποσό αδίκως? Το Σάββατο το απόγευμα επικοινώνησαν κάποια στελέχη της εταιρείας του Θανόντος Πλέον με τον πελάτη μου. Του είπαν να επιστρέψει το αυτοκίνητο το οποίο είχε ήδη παραλάβει για να κάνει τις μετακινήσεις του μέχρι να του έρθει το επόμενο που περίμενε, το Mercedes, τύπου Mercedes, και αυτό τον παρεξένευσε. Αρχίσαμε να ψάχνουμε την υπόθεση, ήρθε στο γραφείο μου, είδαμε τα έγγραφα τα οποία είχε καταθέσει, τηλεφωνήσαμε αρκετές φορές και στις εταιρείες οι οποίες είχαν παραχωρήσει τα ρίτσικα αυτοκίνητα και έτσι αρχίσαμε να μαθαίνουμε το τι είχε συμβεί στην Αθήνα. Γιατί τα γεγονότα ξεκίνησαν την Παρασκευή το βράδυ, όπου κάποιοι δεν μπορούσαν να λάβουν τα χρήματά τους πίσω, επισκέφτηκαν το γραφείο του. Από ό,τι μας έχουν πει, που δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, τουλάχιστον με τα λεγόμενά τους, έγιναν και κάποιες φασαρίες στο γραφείο του. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να κατεφθάνουν καινούριες πληροφορίες και αποφασίσαμε να πάμε τάχιστα στην αστυνομική διεύθυνση. Ναι, πληροφορίες του ρεπορτάζ, έχετε δίκιο σε αυτό. Και μάλιστα διασταυρωμένες πληροφορίες δημοσιογραφικές αναφέρουν ότι από το Σάββατο, από την Παρασκευή, είχαν προηγηθεί εντάσεις και επεισόδια. Όταν κι άλλοι άρχισαν διαδοχικά να καταλαβαίνουν ότι έχαναν λεφτά, όπως στην προκειμένη περίπτωση και οι 47χρονοι, έτσι. Αυτός, όπως είπε και στις αρχές, ήταν και ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη, σε αυτή την ενέργεια που έχει ομολογήσει. Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Πώς περιμένουμε να εξελιχθούν οι έρευνες? Η δική σας εμπειρία τι λέει όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο που είναι νεκρό, πια δεν είναι στη ζωή? Κοιτάξτε να δείτε, δεν γνωρίζουμε αν εμπλέκονται και άλλοι στην υπόθεση καταρχάς. Εμείς γνωρίζαμε μόνο αυτόν, δεν ξέρουμε αν είναι άλλοι μέτοχοι, συμμέτοχοι, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Από τις πληροφορίες που είχα σήμερα το πρωί είναι ότι έχει διαβιβαστεί η δικογραφία στην Αθήνα, όπου εκεί θα συσχετιστεί. Περιμένουν τις αρμόδιες αρχές να δράσουν και βλέποντας και κάνοντας. Είναι όλα ανοιχτά. Κύριε Δεσίλα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.